την παρουσίαση των πρακτικών του Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου των Σαρακατσανέων που είχε πραγματοποιηθεί, να θυμίσω, στην πόλη της Λαμίας. Όμορφες στιγμές οι οποίες θα εκτυλιχθούν και πάλι μέσα από το βιβλίο και όλα όσα θα ακούσουμε το Σάββατο το απόγευμα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας. Τηλεφωνικά κοντά μου είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σαρακατσανέων, ο κύριος Μουτσιάνας. Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Λαμία. Τι κάνετε? Καλησπέρα και σε εσάς, στο εκλεκτό τηλεοπτικό σας κοινό από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Βέβαια, αύριο θα είστε στην Λαμία. Θα έχουμε τη χαρά να σας ξαναδούμε από κοντά. Για την παρουσίαση των πρακτικών του Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου Σαρακατσανέων είχε γίνει το 2016 στην πόλη της Λαμίας. Επανερχόμαστε λοιπόν, πάμε να ρωτήσω τα συμπεράσματα, αν και θα ήταν πολύ καλά ικανοποιητικά, αλλά ακούω και εσάς. Θεωρητικά, το συνέδριο αυτό που ήταν το τρίτο παγκόσμιο επιστημονικό μας συνέδριο, νομίζουμε ότι έδωσε μια υπεραξία στα πολιτιστικά δρόμενα της Λαμίας. Πραγματικά μαζεύτηκαν επιστήμονες από όλη την Ελλάδα πριν από 2 χρόνια περίπου και είπανε τη δικιά τους λογική και οπτική στα πρακτικά που έχει σχέση με τους Σαρακατσάνους. Το θέμα μας τότε ήταν Σαρακατσάνοι, πορεία και προοπτική στον χώρο και στον χρόνο. Mm-hmm. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τα πρακτικά που είναι η κορονίδα όλης αυτής της διαδικασίας, ούτως ώστε να δώσουμε μια παρακαταθήκη στη νέα γενιά, στους ερευνητές του μέλλοντος, ένα σημείο αναφοράς αν θέλετε, γιατί πραγματικά προέκυψαν αποδείξεις που εμβαθύνουν και αναγνωρίζουν την προσφορά των Σαρακατσάνων και στο πολιτιστικό αλλά και στο εθνικό γίγνεσθε. Mm-hmm. Βλέπω μια πολύ δυνατή προσέγγιση που είχε γίνει τότε. Τώρα θα τα δούμε και αποτυπωμένα, αν θέλετε, και σε βιβλίο, να το πω εγώ, κύριε Μουτσιάνα. Αυτό που πάντως μένει είναι ότι οι Σαρακατσανέοι διαχρονικά παραμένουν έντονοι, παραμένουν ζωντανοί και σε όλη αυτή την πορεία που είπατε, στο χώρο και τον χρόνο, αν θέλετε, έτσι. Και εδώ έχει αρκετούς, ευτυχώς, και η περιφέρεια Στερεάς. Πολλούς Σαρακατσανέους. Έτσι ακριβώς, κύριε Βούτση, είναι αυτή τη στιγμή. Εμείς προσπαθήσαμε να γίνει μια απεικόνηση επιστημονική, αλλά παράλληλα, σαν Ομοσπονδία Σαρακατσάνων και σαν οργανωμένο σαρακατσάνικο πολιτιστικό κίνημα, δεν στεκόμαστε μόνο εκεί. Mm-hmm. Αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουμε, πέρα που θέλουμε για να γνωρίσει και η κοινωνία αυτό το πολιτιστικό κομμάτι και το πολιτιστικό κομμάτι του Σαρακατσάνων και το πνευματικό, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως και εμείς και οι άλλες ομοσπονδίες, έχουν αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο. Mm. Πέρα από το φολκλόρ και το τραγούδι, πλέον είμαστε σε ένα επίπεδο που πρέπει όλοι εμείς να κρατήσουμε την Ελλάδα ψηλά. Διότι η παράδοση και ο πολιτισμός, ουσιαστικά εμείς πιστεύουμε σαν Ομοσπονδία και νομίζω όλοι όσοι ασχολούνται με την παράδοση συμφωνούν, είναι η Ελλάδα πλέον που αντιστέκεται. Η Ελλάδα που αντιστέκεται στους λισαλαίους ανέμους που φυσούν και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, με στόχο που έχουν και σκοπό να ξεριζώσουν ό,τι σχετίζεται με ήθη, έθιμα, παραδόσεις, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εμείς αντιδρούμε και αντιδρούμε και μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Άρα δεν είναι μόνο ένα μήνυμα για τους Σαρακατσανέους προς τους Σαρακατσανέους, αλλά ένα μήνυμα προς τον ελληνισμό, ουσιαστικά, να το πω εγώ. Είστε μια ξεχωριστή φυλή, να το πω εγώ έτσι, επιτρέψτε μου την ορολογία, κύριε Μουτσιάνα, οι Σαρακατσανέοι. Τι το ξεχωριστό υπάρχει? Είμαστε μια πληθυσμιακή ομάδα, Έλληνες όπως οι άλλοι Έλληνες, με χαρακτηριστικά όλων των συνελλήνων. Mm-hmm. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα, βασικά είχαμε γιατί ήταν ο τρόπος ζωής μας τέτοιος, νομάδες μέχρι το 1950 κτηνοτρόφοι, χωρίς σταθερό τόπο αλλά μετακινούμενοι. Είχαμε τη δικιά μας κουλτούρα, είχαμε τη δικιά μας φιλοσοφία, είχαμε τη δικιά μας σαρακατσάνικη λαλιά, είχαμε τα δικά μας ήθη και έθιμα. Είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού και εμείς αυτό που πρέπει να αναδείξουμε και αναδεικνύουμε σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε, ότι είμαστε, οι Έλληνες είναι ένα συμπαγές μοσαϊκό και ένα κομμάτι αυτού του μοσαϊκού είναι οι Σαρακατσάνοι. Μάλιστα. Εγώ θέλω, επειδή θα τα ακούσουμε, θα σας δούμε και αύριο, ξαναλέω, το Σάββατο στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας, ένα μήνυμα όχι μόνο στους Σαρακατσάνους, κύριε Μουτσιάνα, ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αλλά συνολικότερα και για τους στεροελλαδίτες εδώ πέρα, που πολλοί έλκουν την καταγωγή τους από τους Σαρακατσάνους, παραδοσιακά θα έλεγα.
Το μήνυμα που στέλνουμε με αυτή την εκδήλωση πρώτον είναι ότι θέλουμε να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει τη Σαρακατσάνικη κουλτούρα, να έρθει να γνωρίσει την επιστημονική πλευρά και ειδικά καλούμε τους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τη λεωγραφία και τον πολιτισμό και φυσικά όλο τον κόσμο, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει οι Έλληνες να επικοινωνούν μεταξύ τους, πρέπει όλες αυτές οι εκδηλώσεις να δείχνουν ότι είμαστε ένα κομμάτι ενωμένο οι Έλληνες και πραγματικά δίνουμε ένα μήνυμα στον έξω κόσμο και ειδικά σε αυτούς τους κρατούντες στην εξουσία ότι η παράδοση και ο πολιτισμός αξίζει ο κόμος να προσεχθεί. Διότι καλά τα ευχολόγια, καλά τα ήθη, τα έθιμα και όλα αυτά που λέμε εμείς, αλλά η παράδοση χρειάζεται και στήριξη και χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή οι πολιτιστικοί σύλλογοι και εμείς σαν Ομοσπονδία κάνουμε ό,τι γίνεται με πολύ πολύ εθελοντισμό και χωρίς κόστος και χωρίς χρήματα. Αλλά εάν δεν προσέξουν την παράδοση και τον πολιτισμό, που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε δεν θέλουν να την προσέξουν, γιατί είναι η τακτική τους αυτή, εμείς όμως αντιδρούμε και παρόλο που δεν έχουμε τη στήριξη την οικονομική ως πρέπει, κάνουμε τις εκδηλώσεις μας με πολύ αγάπη προς αυτό το οποίο πρεσβεύουμε και θέλουμε να το διαφυλάξουμε για να το παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ, κύριε Μουτσιάνα. Σας περιμένουμε και εσάς και όλους τους Σαρακατσάνους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 6 το απόγευμα του Σαββάτου αύριο στο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας στα πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Σαρακατσανέων.